εθνικές εκλογές ουσιαστικά το επανέλαβε, το είχε πει και πριν μια εβδομάδα, ως 26 Μαΐου, τότε που είναι ευρωεκλογές. Αν μάλιστα δεν έχουν προηγηθεί ή αν δεν έχουν γίνει μαζί οι εθνικές εκλογές, τότε οι ευρωεκλογές αυτές παίρνουν το χαρακτήρα εθνικών εκλογών, είναι σαν δημοψήφισμα. Τι επιδιώκετε, μια μεγάλη διαφορά για να πάτε μετά στις εθνικές, αυτός είναι ο στόχος? Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει νίκη και στις 4 εκλογές που θα διεξάχθουν, και στις τοπικές εκλογές, τις 2 Δήμοι και Περιφέρεια, και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές. Βεβαίως, θέλουμε να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και θέλουμε η Νέα Δημοκρατία να είναι πάρα πολύ μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι θέλουμε. Το τι θα γίνει θα το δούμε στις κάλπες. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι μια καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας, ώστε η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να κάνει μια κυβέρνηση αυτοδύναμη και να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, το οποίο το έχει αναγγείλει με λεπτομέρεια και το οποίο πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι θα επιτρέψει στη χώρα να ξαναπάρει μπρος. Γιατί μιλάτε για την οικονομία. Την οικονομία την είδατε τελευταία πώς εξελίσσεται. Μας τα πει ο κύριος Μελάς. Όταν βλέπετε ότι η Ελλάδα βγαίνει παραδείγματος χάρη μετά από τόσο καιρό στις αγορές και δανείζεται με 3,6, το νέο είναι καλό μεν, διότι βγαίνει στις αγορές και ότι δανείζεται η Ελλάδα ξανά με ένα επιτόκιο πολύ χαμηλότερο. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Βγαίνει λοιπόν με ένα χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό που είχαμε παλιότερα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ψηλό, αλλά είναι το σημερινό επιτόκιο, αυτό το χαμηλό από τα παλιά, είναι πάντως 17 φορές μεγαλύτερο από αυτό που πληρώνει η Πορτογαλία. Πάντως είπατε να καλοποιήσουμε. Δεν περιμένετε λοιπόν να πάρει μπροστά η χώρα με αυτές τις συνθήκες, διότι ξέρετε. Δεν είναι ένα μήνυμα όμως ότι βγαίνει στις αγορές. Το ίδιο ισχύει και για τον κατώτατο μισθό. Βεβαίως έπρεπε να καταργηθεί. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει υποκατώτατος και ο κατώτατος να είναι σε αυτό το επίπεδο. Πολύ καλά το έκανε η κυβέρνηση. Αν είχε ακολουθηθεί η πολιτική Σαμαρά, θα είχαμε φτάσει σε αυτό ήδη από το 2017, δηλαδή 2 χρόνια πριν. Προσέξτε όμως, ένα οικονομικό μέτρο δεν λειτουργεί μόνο του. Λειτουργεί ενταγμένο σε ένα πλαίσιο οικονομικό. Διότι να δώσει η επιχείρηση την αύξηση αυτή, και μπράβο που τη δίνει η κυβέρνηση και το προχωρεί αυτό, αλλά από την άλλη να μην σκάσουμε και τις επιχειρήσεις, να μπορέσουν και αυτές να πάρουν μπρος.